Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ζήσετε Ζωή, εδώ από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Ελπίζω να είχατε μια ωραία μέρα, η δικιά μας ήταν έτσι και έτσι, αλλά τα κάνουμε, φτάχει η ζωή. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα για εσάς, εκτός από τα αγαπημένα μας θέματα των celebrities. Σε λίγη ώρα η Αστερία Σταματάκη, η ιδιαιτολόγος, θα είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε ουσιαστικά να ενισχύσουμε τη γονιμότητά μας μέσα από τη διατροφή. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, ειδικά για εσάς που θέλετε να αποκτήσετε έτσι ένα πολύ όμορφο και υγιή διαμουράκι. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το στόχο σας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως να βλέπουμε τα βίντεο των αγαπημένων celebrities και τις ειδήσεις από το govastelegato.gr. Πρώτο θέμα, αν μπείτε τώρα στο govastelegato.gr, είναι η αγαπημένη συγγραφέας και πρωταγωνίστρια Ελένη Γιώγα. Εξομολογείται σε συνέντευξή της συγκλονιστικές πτυχές της ζωής της, ο γάμος της και η εγκυμοσύνη στα 17 της και η τραγωδία που ακολούθησε. Μπορείτε να διαβάσετε όλο το ρεπορτάζ, όπως σας είπα. Επόμενο θέμα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Θα μας τρελάνει, όπως λέγει ακριβώς και στο govastelegato.gr. Τι λέγεται τη σχέση του με την Άννα Πρέλεβιτς. Είδαμε κιόλας τη δήλωση εκείνη στο μαραθώνιο που βρήκε εκεί η κάμερα, ας πούμε, και έκανε τις δηλώσεις όσο να είναι. Και η απάντηση στη σπόντα των πρώην συνεργατών του, που επίσης είδαμε και χθες, το τι είπε ο Γιώργος Λιάγκας και η Θεία Σκορδά. Ουσιαστικά αυτό που είπαν ήταν ότι έπρεπε να φύγει από εμάς για να βρει μια έτσι τόσο καλή και ωραία κοπέλα. Ας πάμε να δούμε όμως τι συζητήθηκε σήμερα στο πρωινό του Πέτρου Κωστόπουλου για όλα όσα έγιναν χθες και φυσικά να τα σχολιάσουμε. Κάναμε γούρι. Γιατί μαζί του δεν μπορούσες να βρεις μια πολύ ωραία γυναίκα. Εξαιτίας μου. Εξαιτίας μου βρήκες. Ναι. Δεύτερον, δεν είναι. Σε εμάς λες ψέματα και πας στο Λιάκα και τα λες ακόμα. Σε εμάς λες ψέματα. Δεν έχω πει ποτέ ότι θα έχουμε Άννα Πρέλεβιτς. Σωστό αυτό. Σε πειράζει. Πρώτον. Όχι, ναι, με πειράζει, αλλά μου το λέτε πριν. Και δεύτερον, για να το λέει ο Γιώργος. Για να το λέει ο Γιώργος. Μισό λεπτό. Για να το λέει ο Γιώργος, κάτι θα ξέρει. Α, το είπες πολύ ωραία, Δημήτρη. Έλα, πάμε τώρα. Εγώ τώρα το συνέλαβα, το περνάω. Πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε πίσω τάχιστα και πιο δυνατά από αυτά που. Καλά έκανε ο Πέτρος Κωστόπουλος και πήγε σε break κατευθείαν μετά από αυτό. Πραγματικά, δηλαδή, και αν δεν έχει έφραση, εκνευρίζει αυτή η δήλωση επιτέλους από όλους τους celebrities ότι δεν έχω δηλώσει ποτέ με την Άννα Πρέλεβιτς. Όταν χθες η ίδια είπε ότι όταν τη ρωτήσανε πού είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, μάλλον θα κοιμάται. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις ουσιαστικά που τσέκαναν για τις σχέσεις της, για τις σχέσεις τους. Οπότε εντάξει, είναι λίγο αστείο να απαντάει έτσι, αλλά anyway, αυτό αποφάσισε να κάνει ο ίδιος και θα το σεβαστούμε. Λοιπόν, Brad Pitt, Angelina Jolie, αφοσιωμένος σύζυγος ο Brad Pitt, ομολογεί δημόσια πως έσωσε τη σχέση του με την Angelina, πως έσωσε ουσιαστικά τη σχέση του με την Angelina Jolie. Διαβάστε την επιστολή ουσιαστικά που της είχε γράψει. Επόμενο θέμα, είναι λίγο στενάχωρο αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Δείτε την 7χρονη Ντανιελίν, 6 χρόνια μετά τον πρόωρο θάνατο της μητέρας της, Άννη Κόλ Σμιθ. Μια πάρα πολύ όμορφη έτσι, και χαριτωμένη φωτογραφία της. Πολύ όμορφο το κοριτσάκι της, πραγματικά. Μπορείτε να δείτε έτσι όλες τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στον τύπο. Μεγάλωσε αρκετά και έγινε και πάρα πολύ όμορφη και μοιάζει και εκπληκτικά στη μαμά της. Επόμενο θέμα. Σοφία Καρδέλα. Ανέβασε και άλλες φωτογραφίες στο γιου της. Μπορείτε να τις δείτε εσείς στο Facebook. Δεν θα σας δείξω από εδώ πέρα, έτσι για να έχουμε ακόμα ένα λόγο. Να μπείτε στο govastelegato.gr. Και μοιράστηκε ως ευτυχισμένη μαμά με όλους τους φανς της μια υπέροχη φωτογραφία του μωρού της. Επόμενο βίντεο, Θοδωρής Μαραντίνης. Προσωπικά τον υπεραγαπώ το συγκεκριμένο άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ γλυκός. Δεν έχει όλο αυτό το celebrity λύκη που πολλοί δυστυχώς έχουν. Ένας άνθρωπος που μας αρέσει πάρα πολύ και είναι και από τα λίγα ουσιαστικά συγκροτήματα για ονειράμα που έχουν κάνει έτσι τόσο μακροχρόνια πορεία. Τι είναι αυτό που έκανε το Θοδωρή Μαραντίνη, λέει και το δημοσίευμα, να δηλώσει μερικές φορές ξεχνάω ότι είμαι παντρεμένος. Θα ακολουθήσουν δύο βίντεο. Ουσιαστικά, γιατί ο Θοδωρής Μαραντίνης ξεχνάει ότι μερικές φορές είναι παντρεμένος. Πάμε να το δούμε. Τι κάνεις? Καλά. Εσύ. Καλώς τον. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Ξέρεις που έχω καταλήξει. Για πες. Πού. Πέραν του ότι είσαι, ο γιος σου μοιάζει σε ένα μόνο σύσιμο. Ο πρώτος ή ο δεύτερος. Πρόσεξε, δεν τον έχω δει το μικρό, τον πρώτο σας φορές τον έχω δει. Είναι ίδιος, ας τη γυναίκα σου να λέει ότι θέλει, είναι μικρός του Θοδωρής Μαραντίνης. Τι να σου πω, άμα το λες εσύ, εγώ θα το δεχτώ με χαρά. Νομίζω ότι όσα χρόνια και περάσουν θα είσαι πάντα αγοράκι, αγόρι.
Ναι, δεν ξέρω. Έχει μια παιδικότητα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό πλέον, αλλά καλό αυτό είναι. Νομίζω και εγώ το ευχαριστούμε πάντως, πολύ. Θεωρώ και εγώ από την αίσθηση ότι δεν πρόκειται να μεγαλώσει ποτέ. Δηλαδή είναι παιδί, πόσο χρόνο είσαι τώρα, το λες ή δεν το λες. Δεν ξέρω, 35. 35. Και είναι πόσο, το 2000, το 2000 δεν βγήκε. Η μπάντα δημιουργήθηκε το 2000, από το 2005 δισκογραφία. Ήσουν με τσέρικα, ήσουν 20 τότε. Είναι το ίδιο πράγμα, είσαι. Είσαι το ίδιο πράγμα, δεν έχει αλλάξει ποτέ. Τι κάνει. Όχι, θέλω καταρχήν πριν πούμε τα μουσικά, πριν πούμε τα πατρικά κτλ. Να μου πεις ποιο είναι το μυστικό της νιώτης σου, ειλικρινά δηλαδή. Το μυστικό της νιώτης μου, προσπαθώ να περνάω καλά. Αυτό είναι όλο. Και νομίζω έχω βρει να κάνω αυτό που μου αρέσει, επειδή το κάνω μέσα στην καθημερινότητά μου πολύ έντονα. Mm-hmm. Νομίζω ότι μου δίνει κάποιο είδους. Πώς περνάς καλά? Περνάω καλά καταρχήν παίζοντας μουσική. Ωραία, εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό. Ακούω, δηλαδή η μουσική είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της ζωής μου. Έχω ανθρώπους δίπλα που με αγαπάνε και τους αγαπάω και νομίζω ότι αυτό κάπως σε βοηθάει στο. Ωραία, να... και άλλοι κάνουν, λέει, η δουλειά του αρέσει. Και μάλλον είναι και λίγο τα γονίδια. Τι να σου πω από εκεί και πέρα. Δεν μπορώ να πάρω. Είναι σίγουρα, αλλά εγώ θα το πάω διαφορετικά, ρε παιδί μου. Δεν μιλάω ούτε για τη σύση ούτε για τα παιδιά. Αλλά λένε ότι όποιος ο γάμος φέρνει, ρε παιδί μου, όχι ότι δεν περνάς καλά με τη γυναίκα σου, ότι φέρνει βάσανα. Έχεις ναι ευθύνες περισσότερο στο γάμο. Εσένα ο γάμος σας από τους. Δηλαδή δες εμένα πώς ήμουν πριν παντρευτώ και πώς ήμουν μετά. Θα φύγω, όλο το λέω και δεν το κάνει. Δεν με βάζει τη μέση τώρα, δεν μπορώ. Λοιπόν, εντάξει, πλάκα κάνω. Είμαι καλύτερα από το γάμο. Πες μου τώρα εσύ πώς έχεις καταφέρει ο γάμος να μην σε αγγίξει καθόλου. Προσπαθώ να μην. Είναι... Είχαμε αυτή την κουβέντα βασικά χθες με τη Σύση, ότι πολλές φορές ξεχνάμε να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε παντρεμένοι. Δηλαδή, έχουμε μείνει νομίζω σε εκείνη τη φάση του ζευγαριού πριν. Ναι. Δεν ξέρω γιατί πώς έχει γίνει αυτό. Υπάρχει μια έτσι μαγική ισορροπία. Δηλαδή, κάποια στιγμή είπα σε κάποιον να θα έρθει η γυναίκα μου και μου λέει. Είσαι παντρεμένος. Ναι, δηλαδή. Και το άκουσα και εσείς και μου λέει. Ναι, είναι η γυναίκα σου. Μερικές φορές το ξεχνάω ότι είμαστε παντρεμένοι. Δηλαδή, ξέρω ότι είμαστε ζευγάρι. Ναι. Ξέρω ότι είσαι ο άνθρωπός μου. Αλλά ξεχνάω. Είναι μεγαλίστικο. Ναι, αυτό το πιο μεγαλίστικο πράγμα, ίσως και γι' αυτό να βγαίνει και αυτό πολλές προς τα έξω. Όντως. Το έχουμε αποφύγει να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας, κάπως ώστε να μας φθείρει. Πόσα χρόνια είστε με τη Σύση συνολικά? 5-6. 5-6 χρόνια. Ναι. Και δηλαδή, εξακολουθείτε να είστε το ίδιο ερωτευμένοι και αυτό όπως όταν πρωτογνωριστήκατε, ας πούμε. Υπάρχουν στιγμές που πραγματικά μπορεί να είμαστε και περισσότερο. Υπάρχουν στιγμές που σαφώς η καθημερινότητα μπορεί να σε κάνει λίγο να αλλάζει επίπεδο. Mm-hmm. Η αγάπη είναι σίγουρα μεγαλύτερη. Καλά, με αυτό την πορεία, δεν το συζητάω. Έτσι, και με τα παιδιά, αυτό νομίζω ότι ενισχύεται. Αλλά πραγματικά υπάρχουν στιγμές που είναι, αν όχι οι ίδιες, μπορεί και πιο δυνατές. Τόσο πολύ. Ναι, ναι. Υπάρχουν πολλές φορές αυτές τις στιγμές. Δηλαδή, ποιο είναι το μυστικό σας, ρε παιδί μου? Εντάξει, έχετε τα παιδιά. Νομίζω ότι βοηθάει πολύ το ότι λείπω συχνά από το σπίτι λόγω δουλειάς. Οπότε η αλήθεια είναι ότι. Πόσο συχνά λείπει? Αρκετές φορές. Ήταν το καλοκαίρι, ας πούμε. Εσύ σημαίνει Θεσσαλονίκη τώρα με τα παιδιά? Όχι, εδώ. Αθήνα. Εσύ πας στη Θεσσαλονίκη στο λιμάνι, έρχεσαι εδώ. Πάω Θεσσαλονίκη. Όπως το καλοκαίρι επίσης είμαι αρκετά. Σε περιοδεία. Και αυτό πολλές φορές νομίζω ότι είναι ένας κομψός τρόπος να αναζαγωνείται η σχέση. Εκεί πραγματικά τι σκέφτεσαι ότι. Είναι. Όχι, νομίζω ότι βοηθάει. Εκεί τι λες όταν είσαι σε μια περιοδία και λείπεις μια εβδομάδα από το σπίτι? Ότι ουφ, βρήκα την ελευθερία μου και θα κάνω, ας πούμε, με τους φίλους, θα πιω, θα κάνω, θα φτιάξω. Ή ας πούμε, μου λείπει εσείς και τα παιδιά. Κοίταξε, το παιδί ή τα παιδιά τώρα. Ναι, ξεκινώντας, λες, ωραία, γιατί λίγο ξαλαμπικάρεις, φορτίζεις μπαταρίες, λίγο χαλαρώνεις από κάτι που είναι πολύ καλό. Μετά από λίγο όμως, μία-δύο μέρες, ανάλογα με αυτό, αρχίζει και σου λείπει όλο αυτό. Και σου λείπει πολύ γλυκά. Και είναι πολύ όμορφο. Mm. Γιατί και εσύ ισορροπείς καλύτερα, έχοντας το χρόνο με τον εαυτό σου. Οπότε και μετά συνειδητοποιείς πόσο ωραίο είναι αυτό που έχεις, οπότε το αποζητάς και επιστρέφεις. Και συνολικά όλο αυτό που σου είπα θεωρώ ότι δημιουργεί μια ισορροπία πολύ όμορφη. Η Σύση έχει αντίστοιχα τους δικούς της χρόνους με φίλες, με φίλους να βγει να. Ναι, σε αυτό δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα. Δηλαδή, όποτε θέλει ο καθένας να βγει, να κάνει κάτι δικό του, υπάρχει αυτή η αμοιβαία κατανόηση από την πολύ αρχή. Mm-hmm. Και δεν. Δηλαδή, πέρα από τα πρακτικά, ότι να μπορούμε ή τώρα με τα παιδιά, κάποιος μπορεί να καλύψει τα παιδιά, οτιδήποτε. Πάντα γίνεται αυτό. Υπάρχουν φορές που μπορεί να ανέβει στην Θεσσαλονίκη που έχει πολλές παρέες και οι φίλες οι βασικές είναι εκεί. Όταν εγώ έχω πολλή δουλειά εδώ, ώστε να μην συμπιεζόμαστε στον χρόνο. Και περνάει και εκεί πολύ καλά εκεί. Άλλες φορές που λείπω εγώ εδώ, δηλαδή. Ζηλεύεστε καθόλου? Υπάρχουν φάσεις. Ποιο ζηλεύει πιο πολύ, εσύ ή εσύ? Δεν ξέρω πώς. Αυτό δεν ξέρω αν μπορώ να το κρίνω εγώ, αλλά υπάρχουν φάσεις που ζηλεύει και ο ένας και ο άλλος πάντως. Αυτό σίγουρα μπορώ να το πω, ναι. Και τι, και κάνετε σκηνές, ας πούμε, ή το πάτε με χιούμορ και όχι, πλακίτσα? Η αλήθεια είναι ότι πιο πολλές φορές έχει γυρίσει σε χιούμορ. Όλο το υπόλοιπο βίντεο μπείτε στο govastelito.gr να το παρακολουθήσετε, και γιατί δήλωσε πάρα πολύ ωραία πράγματα και για τη σχέση του με την Σύση Χριστίδου, για τη δουλειά του, για τα παιδάκια του, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι τόσο χαρούμενος και ευτυχισμένος. Λοιπόν, επόμενο θέμα, το έγκλημα και η αυτοκτονία που συγκλονίζει. Μουσικός ροκ συγκροτήματος και είναι ο πρωταγωνιστής της συγκεκριμένης τραγωδίας. Συνέβη στο εξωτερικό, μπείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο govastelito.gr. Βόλτες και τέτα τέ της Βίκης Καγιά με γνωστό επιχειρηματία στην Κηφισιά,
που είναι και πρώην μάλιστα σύντροφος γνωστής Ελληνίδα celebrity. Δείτε φωτογραφίες, εδώ δεν πολύ μπορείτε να καταλάβετε, αλλά άμα μπείτε στο govastelite.gr θα μάθετε τα πάντα. Επόμενο θέμα, το πιο όμορφο πάρτι γενεθλίων. Ουσιαστικά η Στέλλα Δημητρίου έσβησε την τούρτα της μαζί με τις επόμενες φίλες της. Δείτε τις φωτογραφίες τους. Μία προς μία είναι όλες κούκλες, πραγματικά. Γιορτάσαν όλες μαζί τα γενέθλια της Στέλλας Δημητρίου. Πάρα πολύ ευτυχισμένες και χαρούμενες και διασκεδάσανε στο έπακρον χθες το βράδυ. Επόμενο θέμα, Γιώργος Λιάγκας ουσιαστικά είπε στην Ελένη Μενεγάκη ότι θα ήθελε πάρα πολύ να έρθει στην εκπομπή της ο Ματέο, στην εκπομπή του ο Ματέο. Πραγματικά νομίζω ότι θα ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ένας άνθρωπος που δεν έχει μιλήσει καθόλου για όλο αυτό και έχει ουσιαστικά τα φώτα της δημοσιότητας είναι καθημερινά πάνω του και το όνομά του αναφέρεται σχεδόν σε όλες τις εκπομπές. Οπότε θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να τον είχαν καλεσμένο. Δεν ξέρουμε αν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά να δούμε τι δήλωσε, τι είπε ουσιαστικά ο Γιώργος Λιάγκας και ποια ήταν η αφορμή για να δηλώσει κάτι τέτοιο. Να μιμηθεί τις υπόλοιπες και την τάση της εποχής. Που δεν θα ανεβάσει 1300 φωτός με trendy φίλους που τάχα περνάει wow, αλλά θα περάσει wow. Καλά για την πάρτι της. Η Ελένη ανεβάζει φωτογραφίες από τάχλα. Τύπου wow. Γιατί το καλοκαίρι είχε ανεβάσει μια στην παραλία με το beach party με 15 φίλους. Τι εντάξει, βρε Μάρκο, πάλι δεν ξέρει. Να καθίσει τη δουλειά της, την κάνει ξεχωριστή. Η φύση της δουλειάς της. Την βάζει σε μια άλλη κατηγορία σχετικά με τα, όλα τα social παιδιά, media. Παιδιά, συνέχεια να βάζει φωτογραφίες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αληθινή γυναίκα είναι αυτή που δεν προσκυνάει μπροστά σε ένα πορτοφόλι, αλλά λιώνει σε δύο χέρια αντρικά. Πάλι δεν καταλαβαίνει. Όχι, εγώ καταλαβαίνω. Προφανώς τον έχει κάποια κερατώσει και βγαίνει και λέει αυτά που λέει. Το καταλαβαίνω, δεν είμαι πλάκα. Προφανώς το καταλαβαίνω, δεν είμαι ηλίθιος, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί ο αδερφός της Ελένης Μενεγάκη πρέπει να είναι θέμα. Γιατί δεν είναι θέμα, όλα είναι θέματα. Ανεπληγωμένος. Συγγνώμη. Τι να παίξουμε δηλαδή επιστημονικά. Ωραία, παιδιά, τότε να το κάνουμε χρυσό, όπως το λένε, να έρχεται ο κάθε επικραμμένος να μας λέει τον πόνο. Συγγνώμη, να σου κάνω μια ερώτηση λίγο και να μου πεις την αλήθεια. Μα δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, δεν είναι αλήθεια. Δεν θα τον ήθελε καλεσμένο ή όχι. Τον αδερφό ναι. Όχι. Καλά, οκ. Τι είναι δηλαδή, ένα αδερφό που πιάσε πολύ. Δεν τον ήθελε να μου πει. Δεν τον ήθελε. Το Ματέο θα τον ήθελε. Το Ματέο θα ήθελε πολύ. Και ο Ματέο τι είναι δηλαδή, δεν κατάλαβα το Ματέο. Όχι, τι είναι ο Ματέο. Το Ματέο θα τον ήθελα πάρα πολύ καλά. Με την έννοια που λες τι είναι. Είναι μια χαρά άνθρωπο. Το άλλο είναι φω με νεκάκι. Ο Ματέο βγαίνει μαζί τη, βγάζουν φωτογραφίε, πάνε διακοπέ. Και γιατί δεν βγαίνει μαζί τη. Γιατί δεν βγαίνει μαζί τη. Γιατί δεν έχουμε κάνει 3 χρόνια. Δεν έχει, δεν θα κάνω. Δηλαδή δεν τον θε. Γιατί δεν μπορεί να πει ο Μάκη, αν δεν έχει τη Λένη. Γιατί μα έχει καλέσει και δεν πάμε κι εμεί. Τέλεια, μπράβο. Κάνει κάποιο στην αρχή, ρε παιδιά. Εγώ την κάλεσα πρώτο στη μαθητρία. Καλό. Α, έβαλε τώρα το συμμαθήτρια μπροστά. Το κάνει λίγο πιο ξέρει. Τη συμμαθήτρια. Το χέρι βρέσει στο ξενοδοχείο. Τώρα τι συζητάμε. Τώρα. Να αλλάξουμε θέμα. Όχι, γιος το θέμα δεν βγαίνει θέμα. Κάντε ριγιού με κοινέ κάμερε. Έλα, προφανώ δεν έχει περάσει καλά. Δεν έχει περάσει καλά. Όμω κάτι το παράτησε και τη βρήκε. Πώ είναι η Μενεγάκη να μην είναι κατάλληλο καλεσμένο για το Γιώργο Λιάγκα, αλλά ω ένα ονοματέο νομίζω θα ήταν καλό καλεσμένο για όλου. Τραγική ηρωνία είναι η επόμενη είδηση. Πασίγνωστη δημοσιογράφο έκανε μαστογραφία στον αέρα τη εκπομπή. Και έμαθε στον αέρα επίσης ότι έχει καρκίνο. Δείτε τι δήλωσε η ίδια. Είναι πάρα πολύ γνωστή δημοσιογράφος, παντρεμένη κιόλας με πάρα πολύ γνωστό τραγουδιστή. Μπείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο govastelite.gr. Και θα κλείσω με τη Δούκησα Νομικού, η οποία απάντησε στα πειρά ουσιαστικά της συνεργάτιδας Ελένης Μενεγάκη, της νομίζω Χρυσικοπούλου λέγεται κοπέλα, αν θυμάμαι καλά, για την παρουσία στο Dancing with the Stars. Να σας πω ουσιαστικά για όσους από εσάς δεν έχετε δει, καλεσμένη η Χρυσικοπούλου στην εκπομπή Όλα. Ουσιαστικά είπε μπροστά στη Μούρη κανονικά της Δούκησας Νομικού ότι δεν θα έπρεπε να παρουσιάζει το Dancing with the Stars, γιατί είναι ένα βαρετό πρόγραμμα που δεν της ταιριάζει και ουσιαστικά έχει γίνει τροχοπέδη σε όλους εκείνους που θέλουν να την παρομοιάζουν με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Εγώ πάλι θα έλεγα ότι καλό είναι να λέμε ότι νιώθουμε ο καθένας, γιατί στην τηλεόραση γενικά νομίζω ότι όλα τα πράγματα και ο κόσμος πιστεύει ότι είναι λίγο δήθεν. Οπότε ίσως να με λίγο τάκτ, αλλά καλό είναι να λέμε την άποψή μας έτσι όπως είναι. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έρθει η αγαπημένη διαιτολόγος Αστέρια Σταματάκη για να μιλήσουμε για την διατροφή στη γονιμότητα. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα για όλους εσάς που θέλετε να αποκτήσετε έτσι ένα παιδάκι και μπορεί να δυσκολεύεστε ή όχι. Σίγουρα μπορείτε όμως να προετοιμάσετε τον εαυτό σας με μια πάρα πολύ σωστή διατροφή. Και σε 2 λεπτάκια και πάλι κοντά σας.
ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Εδώ στο Σύνσε τη Ζωή. Φυσικά μπείτε στο Facebook να κάνετε like στην σελίδα μας, να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας και μπορείτε και online φυσικά, είτε από το Facebook να μας γράψετε τις ερωτήσεις σας για οποιοδήποτε θέμα παρουσιάζουμε την συγκεκριμένη ώρα ή και από το Web TV του Ζούγκλα να πατήσετε live και δεξιά μπορείτε να βάλετε τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Ήρθε η ώρα όμως να δούμε το υπέροχο θέμα που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Καλησπέρα, Αστέρια. Καλησπέρα, Δημήτρα. Αστέρια Σταματάκη, διαιτολόγος μας. Σήμερα θα μιλήσουμε ουσιαστικά για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την γονιμότητά μας στη διατροφή. Πόσο εφικτό είναι αυτό? Είναι αλήθεια ότι η διατροφή μπορεί σε μεγάλο βαθμό να βοηθήσει στο πρόβλημα της υπογονιμότητας. Μπορεί για κάποιους αυτό να φαίνεται περίεργο, όμως ο μεγάλος αριθμός μελετών δείχνει ότι αυτό όντως ισχύει. Οπότε με μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να βελτιώσουμε το πρόβλημα στο οποίο μπορεί να βρισκόμαστε. Εγώ αυτό που έχω ακούσει, και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και διαβάζω διάφορα διατροφικά άρθρα, αυτό που έχω ακούσει και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι κατάλληλη στιγμή πλέον για να το συζητήσουμε κιόλας, είναι ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να μείνει έγκυος αν το ποσοστό του λίπους της είναι κάτω από 18%. Αν είναι λιποβαρής δηλαδή, είναι σαν μια αυτόματη άμυνα του οργανισμού στο να μην μείνει έγκυος. Ισχύει κάτι τέτοιο? Αυτό ισχύει. Και το υπερβολικό βάρος αλλά και το πολύ χαμηλό σωματικό βάρος μπορεί να οδηγήσουν, να δημιουργήσουν προβλήματα. Όπως είπες και εσύ, ένας πολύ χαμηλό λίπος ή πολύ χαμηλό σωματικό βάρος, όταν δηλαδή ο δείκτης μάζας σώματος είναι κάτω του 18,5, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Όπως το ίδιο συμβαίνει και σε ένα άτομο το οποίο είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Όμως θα ήθελα να πω ότι τα άτομα τα οποία επηρεάζονται περισσότερο από αυτό είναι άτομα τα οποία έχουν προβλήματα ορυξίας. Και προβλήματα τα οποία έχουν προβλήματα ορυξίας είναι τα άτομα που έχουν πρόβλημα τις πολυκυστικές οθήκες. Και αυτό το αναφέρω γιατί είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, πολύ συχνό το σύνδρομο πολυκυστικών οθήκων. Οπότε ένα άτομο το οποίο υποφέρει από αυτό το σύνδρομο μπορεί, αν ρυθμίσει το σωματικό του βάρος, δηλαδή αν το σωματικό του βάρος κυμαίνεται, ο δείκτης μάζας σώματος κυμαίνεται μεταξύ 18,5 και 25, τότε μπορούμε να πούμε ότι αυξάνονται οι πιθανότητες να ρυθμιστεί και η περίοδός της. Μάλιστα. Οπότε θα πρέπει, το ιδανικό βάρος έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα στην υγεία, δηλαδή το συζητώ. Και ένα από αυτά είναι και η γονιμότητα. Θέλω να μου πεις πρακτικά, πώς μπορεί μια γυναίκα η οποία θέλει να μείνει έγκυος, είτε αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα είτε όχι, να κάνει, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για να είναι η γονιμότητά της ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό? Λοιπόν, για να καταπολεμήσουμε, όπως είπαμε και πριν, τα προβλήματα της όρυξίας, θα πρέπει να διατηρούμε ένα σωστό σωματικό βάρος. Θα πρέπει να καταναλώνουμε τροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες, αλλά
σε σύνθετους υδατάνθρακες, δηλαδή θα πρέπει να αντικαταστήσουμε όλα τα τρόφιμα τα οποία είναι πλούσια σε απλούς υδατάνθρακες, δηλαδή σε σάκχαρα, με τροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε σύνθετους υδατάνθρακες. Π.χ. φρούτα, λαχανικά. Ναι. Ή να αντικαταστήσουμε το λευκό ψωμί με ψωμί ολικής άλυσης. Να αντικαταστήσουμε, για παράδειγμα, τα μακαρόνια με μακαρόνια ολικής άλυσης. Και αυτό γιατί όταν υπάρχουν σύνθετοι υδατάνθρακες, η απορρόφηση της, η απελευθέρωση της γλυκόζης στο αίμα γίνεται σταδιακά, με αποτέλεσμα να μπορούμε να ελέγξουμε τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα, όπως επίσης και τα επίπεδα της ινσουλίνης. Μάλιστα. Γιατί άτομα με προβλήματα στην ορυξία συνήθως έχουν ινσουλινοαντίσταση. Οπότε όταν επιλέγουμε αυτές τις τροφές, βοηθάμε στη λύση αυτού του προβλήματος. Κάτι άλλο μπορούμε να κάνουμε είναι να αντικαταστήσουμε τα κορεσμένα λιπαρά οξέα με ακόρεστα. Ή μονοακόρεστα ή πολυακόρεστα. Δηλαδή, να αντικαταστήσουμε τα λιπαρά τα οποία παίρνουμε από τα κρέατα, για παράδειγμα, δηλαδή από τα ζωικά προϊόντα, με τρόφιμα φυτικής προέλευσης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν αντικαταστήσουμε το βούτυρο, το οποίο είναι ζωικής προέλευσης, με ελαιόλαδο ή με μία μαλακή μαργαρίνη, τότε έχουμε τεράστιο όφελος στην υγεία μας και κατά επέκταση και στο ζητούμενο. Επίσης, άλλες τροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε ακόρεστα, είπαμε είναι το ελαιόλαδο, είναι η ξηρή καρπή, είναι το αβοκάντο και ο σολομός, τα παχιά ψάρια δηλαδή. Τα παχιά ψάρια είναι πλούσια σε ωμέγα 3. Λοιπόν, ένα άλλο βήμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιλέγουμε τροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε πρωτεΐνη, αλλά είναι φυτικής προέλευσης. Δηλαδή, να αντικαταστήσουμε τις τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη ζωικής, δηλαδή το κρέας, το κοτόπουλο ή το ψάρι, το ψάρι εντός εισαγωγικών, γιατί είπαμε ότι είναι και πλούσιο σε ωμέγα 3, οπότε το θέλουμε, αλλά μπορούμε να αντικαταστήσουμε το κόκκινο κρέας, για παράδειγμα, με φυτικές τροφές, πλούσια σε πρωτεΐνη, δηλαδή με όσπρια, με σόγια, με ξηρούς καρπούς. Αυτό ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω για τη σόγια, επειδή έχει και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, αλλά δεν είναι και ζωικό. Είναι μια καλή λύση. Βεβαίως. Θα κάνω μια παρένθεση λίγο. Επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τη σόγια και επειδή το αναφέρουμε, οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά. Γιατί λέγανε ότι είναι μεταλλαγμένη, ότι οι τελευταίες εξελίξεις πώς είναι για τη σόγια? Θα πρέπει να προσέχουμε, να βλέπουμε τη σήμανση και να επιλέγουμε βέβαια τη σόγια η οποία δεν είναι μεταλλαγμένη. Σε πολλές συσκευασίες αναφέρεται αυτό. Οπότε μπορούμε να κάνουμε τον κόπο. Υπάρχουν κάποιες συσκευασίες. Άρα μας το λένε, απλά εμείς δεν το βλέπουμε. Ακόμα για μια φορά. Όχι σε όλες τις συσκευασίες, αλλά θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί να διαβάζουμε περισσότερο τη διατροφική ετικέτα. Είναι κάποιο εψιλόν από αυτά που συνήθως λένε ότι ευθύνονται για κάποια πράγματα? Νομίζω, δεν είμαι 100% σίγουρη σε αυτό, ότι γράφει μεταλλαγμένη σόγια. Μάλιστα. Αλλά σε διέκοψα. Πες μου, εκτός από τη σόγια, τι άλλο? Είπαμε όσπρια. Και επίσης οι τροφές οι οποίες είναι φυτικής προέλευσης και πλούσιες σε σίδηρο, και αυτές φαίνεται να βοηθάνε. Π.χ. το σπανάκι, ας πούμε. Όπως είναι το σπανάκι, όπως είναι τα όσπρια, όπως είναι η ντομάτα. Όλες αυτές οι τροφές φαίνεται να βοηθάνε στο πρόβλημα που θέλουμε, δηλαδή στη ρύθμιση των προβλημάτων ορυξίας. Αυτό αφορά και τους άντρες οι οποίοι δεν είναι γόνιμοι? Είναι λίγο διαφορετικό, γιατί στις γυναίκες αυτό μπορούμε να βελτιώσουμε είναι τα προβλήματα ορεξίας, ενώ στους άντρες θα πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα, την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων. Βέβαια, αυτές οι συστάσεις που αναφέρουμε είναι συστάσεις και ισορροπημένες διατροφής. Σωστά. Οπότε και οι άντρες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν αυτές οι συστάσεις. Αλλά πριν προχωρήσουμε στις συστάσεις για τους άντρες, θα ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο μπορεί να φανεί λίγο περίεργο. Οι μελέτες δείχνουν ότι καλό θα ήταν μία από τις τρεις μερίδες γαλακτοκομικών προϊόντων που χρειάζονται την ημέρα, γιατί μία γυναίκα για να καλύψει τις ανάγκες της σε ασβέστιο και σε άλλα θρεπτικά συστατικά, πρέπει να καταναλώνει τρεις μερίδες γαλακτοκομικών ημερησίως. Και βέβαια όλοι οι διαιτολόγοι λέμε ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα πρέπει να είναι χαμηλά σε λιπαρά. Όμως έρχονται οι επιστήμονες και μας λένε ότι τα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα βοηθάνε στη γονιμότητα. Απλά θα πρέπει να έχουμε ένα μέτρο. Θα έχουμε ένα μέτρο. Θα πρέπει, ας πούμε, από τις τρεις μερίδες η μία να είναι πλήρη. Μάλιστα, κάτι άλλο που λένε οι επιστήμονες είναι ότι τη μία μερίδα μπορούμε, ας πούμε, να την κάνουμε ακόμα και παγωτό. Και είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ακόμα και με παγάκια και φρούτα μέσα. Ακριβώς. Με λίγο γάλα είναι σούπερ. Ακριβώς. Και γιατί, ποιος είναι ο μηχανισμός στον οποίο βασιζόμαστε?
φαίνεται ότι το λίπος του γάλακτος περιέχει ορμόνες, ορμόνες που προέρχονται από το ζώο, όχι από ορμόνες που βάζουμε εμείς, οι οποίες βοηθάνε, έχουν ιστρογόνα δηλαδή, τα οποία βοηθάνε στη γονιμότητα. Και θέλω να πω ότι το γάλα, το πλήρες γάλα, είναι μόλις 3,5% τα λιπαρά του. Σε σχέση, για παράδειγμα, με μια φέτα άπαχο τυρί που είναι τουλάχιστον 11, δεν είναι και κάτι τραγικό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε μπει και λίγο οι γυναίκες ειδικά σε αυτή τη διαδικασία, όλα light και όλα τέτοια. Αλλά σε τέτοιες περιόδους δεν θα αλλάξει και τόσο, νομίζω ότι θερμιδικά η διατροφή μιας γυναίκας, αν αντί για το ένα ποτήρι γάλα 1,5% βάλει 3,5%. Δεν είναι τόσο Είναι αυτό που είπες. Είναι θέμα θερμίδων, αλλά επίσης είναι και θέμα κορεσμένων. Αυτό που είπαμε στην αρχή, τα κορεσμένα θα πρέπει να αντικατασταθούν. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι μία μερίδα από τις τρεις. Σωστά. Είναι ακριβώς όπως το είπες. Αλλά το ένα ποτήρι γάλα είναι το τίποτα. Αν η διατροφή μας είναι χαμηλή, δηλαδή αν το ημερήσιο διαιτολόγιο είναι χαμηλό σε κορεσμένα, όλες οι υπόλοιπες τροφές μπορούμε να καταναλώσουμε γαλακτοκομικά, τα οποία να έχουν λίγο περισσότερα λιπαρά. Τώρα για τους άντρες, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις έτσι κάτι. Όχι, για τις γυναίκες νομίζω τα είπαμε όλα. Για τους άντρες. Για τους άντρες, λοιπόν. Και οι άντρες θα πρέπει να διατηρούν ένα σωστό σωματικό βάρος. Και εδώ ισχύει το ίδιο για το δείκτη μάζα σώματος, ότι θα πρέπει να είναι μέσα στα επίπεδα, στις τιμές. Το 21% νομίζω, έτσι, αν θυμάμαι καλά. 18,5 με 25 είναι ακόμα και εδώ. Ωραία, οκ. Okay. Απλώς το βάρος είναι διαφορετικό, γιατί συνήθως οι άντρες είναι πιο ψηλοί. Οπότε δεν λέμε ιδανικό βάρος, λέμε από το 18,5 μέχρι το 25, σε αυτό το εύρος. Φαίνεται ότι πολύ κακή διατροφή, δηλαδή χαμηλά ενεργειακή, λίγες θερμίδες και πολύ χαμηλό βάρος, βλάπτει το αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα. Μάλιστα. Όμως, από την άλλη πλευρά, και η υπερήσια λίπους, ειδικά η υπερήσια λίπους που συνδέεται με αποθήκευση λίπους στην περιοχή των όρχεων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία στην περιοχή αυτή, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τη βλάβη των σπερματοζωαρίων. Μάλιστα. Οπότε σωστό είναι να διατηρούμε ένα ιδανικό βάρος. Ιδανικό βάρος ένα... Σε σχέση με γενικά με το σώμα μας, γιατί γι' αυτό το ιδανικό βάρος που λέμε, γι' αυτό είναι γι' αυτό πολύ έχει γίνει σχετικό, πλέον, βέβαια. Γι' αυτό πλέον μιλάμε για δείκτη μάζας σώματος, σε ποσοστό ουσιαστικά. Γιατί ακόμα και αν είμαστε τα ίδια κιλά και έχουμε το ίδιο ύψος, ο σωματότυπος είναι διαφορετικός. Δηλαδή μπορεί μια γυναίκα ίδια κιλά με εμένα να έχει ψωμάκια ή κοιλιά, για παράδειγμα, ή τέτοιο που να. Σε μένα είναι το ακριβώς το αντίθετο, να έχω εγώ ψωμάκια και κοιλιά. Οπότε... Τώρα αυτό που είπες μου δώσες μια καλή πάσα, γιατί έχει βγει κάποια μελέτη που δείχνει ότι οι γυναίκες που έχουν περισσότερο λίπος στην περιοχή της περιφέρειας σε σχέση με τις γυναίκες οι οποίες έχουν στην κοιλιά, ότι είναι πιο γόνιμες εντός εισαγωγικών. Στο πλάι δηλαδή. Στο πλάι, ναι. Οι μεσογειακές έτσι οι γυναίκες, τύπο σαχλάδι που λέμε. Εντάξει, όχι υπερβολές, αλλά το λίγο είναι και ωραίο, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Κάτι άλλο. Για τους άντρες να πούμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω, εσύ τι θέλεις. Θα πούμε ότι θα είναι καλό και αυτοί να καταναλώνουν τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες, φρούτα, λαχανικά προϊόντα ολικής άλυσης. Και επίσης είναι καλό να καταναλώνουν τροφές πλούσιες σε ψευδάργυρο, όπως είναι για παράδειγμα τα στρίδια, το μοσχαρίσιο σηκώτη. Γιατί μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμα και μικρή έλλειψη ψευδαργύρου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στα σπερματοζωάρια. Και στο νευρικό σύστημα που το έχω διαβάσει επίσης. Και αυτό είναι, ισχύει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πρέπει να είστε και ήρεμοι όταν μπαίνει στη διαδικασία να κάνετε και δηλαδή. Γιατί πέρα από το κάπνισμα, πέρα από την. Πώς το λένε, το να μην πίνει κάποιο πάρα πολύ ή οτιδήποτε, η ηρεμία νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική και το άγχος να το διώξετε όσο περισσότερο μπορείτε, φυσικά. Έτσι. Αν μπορείτε. Και αν έχω χρόνο να πω τρία πραγματάκια ακόμα. Λοιπόν, κάτι άλλο που θα πρέπει να προσέξουν οι άντρες είναι κατανάλωση αλκοόλ με μέτρο. Έτσι. Σωστά. Και γυναίκες βέβαια. Και γυναίκες, αλλά στο θέμα που συζητάμε σήμερα. Το αλκοόλ κάνει κακό. Αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ φαίνεται να συνδέεται με χαμηλά επίπεδα τεστοστερώνης. Και βέβαια οι συστάσεις. Άρα χάνουν από τον ανδρισμό τους. Ακριβώς. Οπότε μην πίνετε και πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι μειονέκτημα. Ακριβώς. Αυτό που συστήνουμε όλοι είναι ότι ένας άντρας μπορεί να καταναλώνει μέχρι 2 μερίδες αλκοολούχου ποτού ημερησίως. Μάλιστα. Κάτι άλλο που θα ήθελα να επισημάνω, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η κατανάλωση ζεστών καφέδων, ζεστών ροφημάτων και ζεστής σούπας μέσα από πλαστικά σκεύη. Γιατί η θερμοκρασία που έχει το ρόφημα ή η σούπα ή οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο βοηθάει στην παραγωγή βινιλούχων ενώσεων,
που έρχονται από το πλαστικό, μάλιστα, η οποία κάνει κακό στο αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα. Οπότε θα πρέπει να μην τα βάζουμε σε τέτοια σκεύη. Μάλιστα. Γενικώς, δηλαδή, αποφεύγετε και λίγο τα πλαστικά, γιατί κάνουν και κακό, ειδικά για εσάς τους άντρες που θέλετε να αποκτήσετε έτσι το διάδοχο. Ακριβώς. Αστέρια μου, είσαι okay, τα έχουμε πει όλα. Νομίζω έχουμε καλύψει το θέμα μας. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που και εγώ ευχαριστώ μαζί πάρα μας. Πολύ. Και πριν περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, νομίζω ότι καλύτερο να το δεις και εσύ, γιατί αφορά ωραία πάρα πολύ εμάς οι γυναίκες και αν είναι έτοιμο το βίντεο. Θέλω να δούμε ότι πώς μια γυναίκα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορεί με το Photoshop από μια απλή καθημερινή γυναίκα να γίνει μια κανονική Barbie, σαν εκείνες που βλέπουμε κατά καιρούς να είναι στις πασαρέλες της Victoria's Secret. Πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ γοητευτική και αν είμαστε έτοιμοι μπορούμε να το δούμε. Δεν είμαστε έτοιμοι, οπότε τρώω λίγο χρόνο ακόμα. Γιατί να σας πω την αλήθεια: οι περισσότερες γυναίκες, ειδικά αυτές που είμαστε τώρα στην ηλικία 25-35, mm-hmm, όλο αυτό, παθαίνουμε μια πλάκα λίγο με. Ότι θέλουμε να είμαστε λίγο σαν το περιοδικό που βλέπουμε. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Και η πραγματικότητα έχει μεγάλη διαφορά, όπως θα δείτε. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Πάμε να το δούμε. Όπως είδατε, είναι πάρα πολύ εύκολο μια γυναίκα να γίνει μια σωστή Barbie μέσα σε λίγα λεπτά ουσιαστικά. Γι' αυτό δεν υπάρχουν άσχημες γυναίκες, υπάρχουν απεριποίητες. Οπότε μπείτε στη διαδικασία έτσι να γίνετε με πάρα πολύ μικρά τρίκ, πάρα πολύ όμορφες. Σε λίγη ώρα θα δούμε κιόλας πώς μπορείτε να αντιγράψετε το μακιγιάζ της Scarlett Johansson, μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε δύο λεπτά και θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
Επιστρέψαμε και πάλι μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θέλω να σας πω για όσους σας θέλετε να δείτε την Αστέρια Σταματάκη και να διαβάσετε τα άρθρα της και όλα αυτά για τη διατροφή, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα asthamataki.gr και να μαθαίνετε τα πάντα για τη διατροφή και για ό,τι σας απασχολεί σε σχέση με τη διατροφή φυσικά. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω και θα πάμε ουσιαστικά να δούμε πώς μπορείτε να αντιγράψετε το μακιγιάζ της αγαπημένης ηθοποιού του Hollywood, Scarlett Johansson, με πολύ απλά βήματα, σε ένα βιντεάκι, νομίζω, πάρα πολύ έτσι ωραία φτιαγμένο για το πώς μπορείτε βήμα προς βήμα να κάνετε τα πάντα. Παρακολουθήστε το και εμείς θα είμαστε αύριο μαζί σας με θέμα ομορφιάς και φυσικά μόδα, που θα είναι και η πρώτη φορά που θα το κάνουμε. Ας δούμε το βίντεο και σας αποχαιρετούμε από σήμερα, για σήμερα και θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο 6 με 7. Σας ευχαριστούμε πολύ. Hi everyone, welcome back. I'm Sam from Pixie Woo. Today I'm going to show you how to achieve the red carpet glamour look in the style of, say, Scarlett Johansson. I'm going to start by applying a foundation. The foundation I've chosen is Skin Base Foundation. This is a new one from Illamasqua. What I love about this foundation is that it gives brilliant high definition results. It's very, very light and sheer, but it has a lot of coverage to it. Now I need to fill my brows in a little bit. I am going to use a Chanel brow pencil. The number is 10, Blonde Claire. So I just want to give them a little bit of shape and definition, but I don't want to make them really dark and intense. And then just brush them through so it just softens the effect a little. Next, I'm using Urban Decay Primer Potion. Now, this one is a coloured primer potion, and the colour is called Sin. This product is brilliant because you can wear it underneath eyeshadow. If you find that your eyeshadow creases and moves around during the day, then this is the product you want. It comes in various shades. The most popular one would be the transparent one. This one, obviously, you can wear on its own, which is what I'm going to do. I'm just going to blend a little bit of this cream across the lid. Now taking a black eyeshadow and a little angled brush, this is a 266 from MAC, this one is Laura Mercier Noir eyeshadow, but any black eyeshadow will do. We're just going to run this along the lash line. Using our black eyeshadow like this is a really easy way to create a great flick. So if you're not very good with a liquid liner or a gel liner, this could be the answer for you. And now plenty of mascara. I'm using MAC Dazzle Lash Mascara. I get my lashes quite nice and full. And of course, essential to every red carpet look are false eyelashes. These ones are from Eyelure. These are evening wear lashes. So just run a little bit of glue along the seam of the lash, and then holding the lash in the center with a pair of tweezers, we're just going to drop that down right on top of our natural lashes. And then stick the corners in. While we're waiting for the glue to dry on the lashes, we're going to put a little bit of Bourjois Healthy Mix Concealer just under the eyes. And just blend that in. I'm using an Illamasqua brush to do that. On the cheeks, I'm using Urban Decay Baked Bronzer, and this one is in Gilded. I love this because it's got a light sheen to it, so it doesn't look overpowering, but it just picks up on the light. So I'm just going to put this all over the cheek. I'm now applying a light dusting of pressed powder just to set everything in place and get rid of any shine. And to complete the look, we are going to do a red lip. I'm using a MAC Lip Pencil in Red.
I'm just going to fill the whole lip in with this pencil. That will just ensure that the lipstick fades gradually rather than leaving a line around the edge as it wears. And then over the top of that, I'm going to apply Avon Colour Dizziac in Red Hot Lips, one of my favourite reds for the summer. And that is my completed easy red carpet look. Anybody can follow that. I hope you enjoyed it, and I'll see you soon. Bye-bye.